Ο γραμματέας του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νομού Κορινθίας Κώστας Καρούνης μίλησε για τα τρόφιμα περασμένης διατηρησιμότητας, τα οποία θα βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου. Ο κ. Καρούνης καταδικάζει τις πρακτικές της κυβέρνησης και στέκεται τόσο ίδιος αλλά και το Ινστιτούτο Καταναλωτών απέναντι σε αυτές τις πρακτικές, καθώς προέχει η υγεία των πολιτών. Πράγματι, από 1η Σεπτεμβρίου του 2013, σύμφωνα με την τροποποίηση του αγρονομικού κώδικα, τα λιγμένα προϊόντα πλέον θα τα συναντά μόνιμα στα ράφια ο κάθε καταναλωτής. Θα υπάρχει ειδική σήμανση σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την Γενική Ομοσπονδία Αθηνών, όπου θα αναγράφονται προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας. Ο χρόνος παραμονής θα κυμαίνεται από 1 έως 3 μήνες με τις πληροφορίες που έχουμε. Βέβαια, αυτό συνεπάγεται με την το κάθε προϊόν, το οποίο αν είναι ευπαθή ή όχι. Βέβαια, αυτό εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του κάθε καταναλωτή. Εμείς επιστούμε την προσοχή, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην φέρουν τις ειδικές σημάνσεις στα συγκεκριμένα προϊόντα με σκοπό να εξαπατηθεί ο καταναλωτής να αγοράσει το οποιοδήποτε λιγμένο προϊόν, και αυτό καταλαβαίνετε ότι συνεπάγεται με προβλήματα υγείας. Αυτό δείχνει την κατάντια που θέλει να φέρει η κυβέρνηση υπό τις διαταγές της Τρόικας στο κάθε καταναλωτή, και μας θυμίζει τις περιπτώσεις που βλέπουμε αρκετούς συνανθρώπους μας να ψάχνουν τους κάδους απορριμμάτων. Βέβαια, τώρα αυτό το πράγμα δεν γίνεται, αποτρέπεται και στέλνουν τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ για να παίρνουν τα λιγμένα προϊόντα. Είμαστε αντίθετοι με την περίπτωση αυτή, την καταδικάζουμε ως Ινστιτούτο Καταναλωτών και αποτρέπουμε τον κάθε καταναλωτή να προβεί στην αγορά του κάθε λιγμένου προϊόντος. Επίσης, να αναφερθεί ότι την περασμένη εβδομάδα για αυτή που διανύσαμε, το ΙΝΚΑ, με την προσπάθεια του Προέδρου και τη δικιά μου, γιατί όπως έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, υστερούμε σε προσωπικό. Διαθέτουμε το προσωπικό μας χρόνο σε εντατικούς ελέγχους σε διάφορα καταστήματα της περιοχής για να διαπιστώσουμε πριν την τροποποίηση που ανέφερα πριν του αγρονομικού κώδικα και τα λιγμένα προϊόντα και τις υψηλές τιμολογήσεις των προϊόντων. Ζούμε μια εποχή όπου τα εισοδήματα έχουν συρρυκνωθεί αρκετά. Ο κάθε Έλληνας χτυπιέται με τις φοροεπιδρομές. Είναι ανεπίτρεπτο οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, τέτοιους καιρούς να μην δείχνουν ευαισθησία στις κατανοητικές διαθέσεις του κόσμου.